Άλλα ήταν τα δεδομένα όταν ερχόμασταν στην Αθήνα, με άλλα δεδομένα φεύγουμε. Πώς το φανταζόταν αυτό το πενθήμερο εδώ και πώς του βγήκε? Portanto, é verdade que quando viemos aqui em Atenas tínhamos outros dados em todos os aspectos, classificação e tudo. E agora, 5 dias atrás, depois, estamos a ver que a equipa, em termos de resultados, muito bem, em termos de fora também muito bem. Portanto, como é que o senhor viveu esses 5 dias? Eu, na minha vida, quer como jogador, quer como treinador, cresci focado sempre no meu trabalho e acreditando naquilo que faço. Εγώ στη ζωή μου γενικότερα ως και ως παίκτης αλλά και ως προπονητής πίστευα πάρα πολύ στην δικιά μου τη δουλειά και επικεντρωνόμουν κυρίως σε αυτά στα πράγματα που μπορούσα να ελέγξω. E lembro-me todos os dias do caminho que fiz até chegar aqui. Θυμάμαι όλες τις μέρες και όλες τις δυσκολίες που περάσαμε μέχρι σήμερα. E o que me trouxe até aqui é o que me vai continuar a levar daqui para a frente. Και αυτό που με έφερε μέχρι εδώ πέρα είναι αυτό που θα συνεχίσει να με πηγαίνει και πιο πέρα. Και ο trabalho de qualidade. Είναι η ποιοτική δουλειά. Agora é verdade, a equipa esteve bem, a equipa esteve organizada. Mais uma vez este ano tem sido para mim um ano de grande aprendizagem, reconstruir constantemente a equipa, dar ideias e comportamentos para que a equipa continue competitiva, mesmo agora no play-off. Estes rapazes têm feito tudo para conseguir os objetivos que temos, porque a verdade é que, em função daquilo que era a dinâmica da equipa, nós tivemos que trabalhar muito para conseguir chegar aqui e dar esta resposta coletiva que eles têm dado. Οπότε, είναι αλήθεια ότι η σημερινή εμφάνιση, και όχι μόνο, και η προηγούμενη, είναι αποτέλεσμα πάρα πολύ σκληρής δουλειάς από όλους. Είναι αποτέλεσμα πολλών ζυμώσεων, μπορούμε να πούμε, που έχουν γίνει, μιας και από την αρχή της σεζόν, έχοντας διάφορα προβλήματα, πάντα προσπαθούμε να βρούμε καινούργιες λύσεις, να δημιουργήσουμε μια νέα δυναμική με μετατροπές, παραδείγματος χάρη στο σχηματισμό, μετατροπές και είσοδος νέων ποδοσφαιριστών που μας έχουν δώσει κάποια στοιχεία τα οποία μας έλειπαν. Οπότε, πάντα αυτή η σεζόν είναι μια σεζόν που πραγματικά έχω μάθει πάρα πάρα πολλά. Θα συνεχίσω να μαθαίνω και προσπαθώ κάθε μέρα να δίνω τον καλύτερο με αυτό για να μπορέσω να βοηθήσω την ομάδα. Construir uma equipa e uma ideia de jogo é como construir um edifício, demora tempo. Το να φτιάξει δηλαδή μια ουσιαστικά καινούργια ομάδα με καινούργιες ιδέες είναι σαν να χτίζει ένα σπίτι, πάντα χρειάζεται χρόνο και υπομονή. E quando não se tem, um objetivo, quando não se tem, e não tem um plano, não passa de um sonho. E nós temos que ter um objetivo e um plano para concretizar esse objetivo. Porque para destruir um edifício basta segundos. Para construir demora tempo. E nós temos que perceber isso. E quem está no palco tem que perceber isso. Que para construir uma equipa, para construir uma ideia de jogo, é preciso tempo. Se não tivermos tempo, dificilmente vamos conseguir construir algo de sólido, algo de duradouro. Porque eu acredito que esta equipa tem presente e tem muito futuro. Γιατί πάνω απ' όλα θεωρώ ότι αυτή η ομάδα έχει και παρόν, αλλά έχει και μέλλον. Είναι ένα χτίσιμο το οποίο έχει ξεκινήσει από την αρχή της σεζόν. Χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται χρόνο, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να καταστραφεί κάτι, αλλά είναι δύσκολο να χτιστεί. Θεωρώ πως βρισκόμαστε σε ένα καλό σημείο. Η ομάδα έχει ξεκάθαρους στόχους και πρέπει να συνεχίσει να παλεύει για αυτούς. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, να το καταφέρουμε αυτό. Χρειαζόμαστε την στήριξη όλων και πιστεύω ότι στο τέλος θα μπορέσουμε να κατακτήσουμε αυτά τα οποία θέλουμε. Μιλήσατε για μαθήματα κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Τι μάθατε λοιπόν από αυτά τα δύο παιχνίδια και ποιο είναι το μεγαλύτερο κέρδος πέρα από τους 4 βαθμούς? Portanto, o senhor falou de um ano de aprendizagem. Portanto, o que aprendeu esses 5 dias com esses dois resultados e mais do que os pontos que ganhamos? Não, aprendizagem porque é chegar a uma realidade completamente diferente que aquela que eu estava habituado. E eu venho de uma realidade, de um projeto sólido, de 5 anos de trabalho onde construímos uma ideia de jogo, onde vendemos muitos jogadores e onde valorizamos o clube, onde construímos uma academia, onde construímos um estádio, e chegamos aqui e tivemos que construir uma equipa. Após um começo não muito bom, porque ficámos fora da Liga dos Campeões e da Liga Europa, chegámos a janeiro a lutar pelo título. A partir de janeiro muitas coisas aconteceram, questões externas à nossa forma de jogar, lesões, e nós fomos nos reinventando e dando sempre resposta para sermos competitivos. Enfrentámos muitas tempestades, mas conseguimos sair delas sempre juntos. E é isso que vamos continuar a fazer. É olhar para as dificuldades e encará-las como desafios. É isto que eu tenho feito, é isto que os jogadores têm feito. Querem ser melhores a cada dia e só há uma forma de ser melhor a cada dia, é com o trabalho.
Αυτό που είδαμε ουσιαστικά αυτές τις μέρες είναι το αποτέλεσμα αυτής της σκληρής δουλειάς που έχουμε κάνει, το αποτέλεσμα πολλών έτσι, μετατροπών που έχουν γίνει καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, με σχηματισμούς, με ποδοσφαιριστές, γιατί εγώ τουλάχιστον προέρχομαι από ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον. Ήμουν 5 χρόνια σε μια ομάδα που είχε ένα συγκεκριμένο έτσι, πλάνο, μπορούμε να πούμε, με ακαδημίες, με υπομονή. Ήρθα σε ένα περιβάλλον τελείως διαφορετικό από αυτό που έχω συνηθίσει. Προσπάθησα και εγώ από τη δικιά μου τη πλευρά να προσαρμοστώ όσο γίνεται νωρίτερα. Παρόλο που στην αρχή είχαμε τις δυσκολίες του γεγονότος ότι δεν μπήκαμε στο Champions League αλλά ούτε και στο Europa League, δημιουργήθηκε μια ομάδα η οποία πάλεψε για το πρωτάθλημα. Ήταν πολύ κοντά μέχρι τον Ιανουάριο, που δημιουργήθηκαν κάποια εξωτερικά προβλήματα, μπορούμε να πούμε, και εσωτερικά από άποψη τραυματισμών κτλ. Ωστόσο, είδαμε ότι δεν το παρατήσαμε ποτέ. Προσπαθήσαμε να βρούμε λύσεις και να αντιμετωπίσουμε κάθε δυσκολία ως πρόκληση. Και ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε αυτές τις τελευταίες μέρες είναι το αποτέλεσμα όλη αυτή τη δουλειά που έχει γίνει από όλους. Όλοι μας έχουμε πιστέψει πάρα πολύ σε αυτό και βλέπουμε τα αποτελέσματα σε αυτούς τους δύο τελευταίους αγώνες. Μένει ένα παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ κρατάει την τύχη στα χέρια του και χρησιμοποιώντας κάτι που χρησιμοποιείται και ο ίδιος στα ποδητήρια πολλές φορές, έχει μείνει βενζίνη στο ρεζεβουάρ. Πριν το φάλτα στον ζώο, ainda não temos alcançado nada. Portanto, para utilizar uma frase que o senhor usa muitas vezes, há gasolina na parte dos jogadores? Temos que ter gasolina. Nós sempre fomos sérios, mesmo nas dificuldades. Este grupo sempre trabalhou, este grupo sempre procurou dar o seu melhor. Mesmo com as críticas, nós conseguimos sempre focar-nos naquilo que controlamos, que é o nosso trabalho. E fizemos, como disse, das dificuldades, desafios, e conseguimos levar isto para a frente. É isso que nós vamos. É verdade que ainda não está nada garantido, mas temos que ser sérios até ao fim, temos que continuar com esta atitude, temos que continuar a ser uma equipa altamente competitiva, como temos sido. E continuar com esta dinâmica que temos demonstrado até aqui. Πρέπει να βρεθεί και είμαι σίγουρος ότι θα βρεθεί. Ο καθένας από εμάς θα δώσει τις τελευταίες του δυνάμεις που έχει για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε στην δυναμική και στην ανταγωνιστικότητα που έχουμε δείξει στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει, δεν υπάρχει. Θα βρεθεί. Θα βρεθεί γιατί πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτό που κάνουμε. Έχουμε περάσει ακόμα πιο δύσκολες καταστάσεις από αυτήν. Κρατάμε την τύχη στα χέρια μας και σίγουρα δεν θέλουμε να αφήσουμε τίποτα κάτω για να το πάρει οποιοδήποτε άλλος. Έχουμε την τύχη στα χέρια μας και θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα και όλοι μας θα κάνουμε τα πάντα για να πετύχουμε το στόχο, ο οποίος ακόμα δεν έχει επιτευχθεί, αλλά σήμερα είναι πολύ πιο κοντά.